σε όλους και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Motivation. Σας εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική Δευτέρα και μια ακόμα πιο υπέροχη εβδομάδα. Σε μία ανάσα όλο αυτό. Μακάρι κάθε μέρα να ξύπναγα με τόση καλή διάθεση, αλλά αυτό είναι και το θέμα του σημερινού βίντεο. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για 20 μικρές καθημερινές θετικές πρωινές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε το 2020. Προφανώς δεν εννοώ ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε αυτά τα 20 διαφορετικά πράγματα. Είναι απλά ιδέες που θέλω να σας δώσω. 20 διαφορετικές, πάρα πολύ θετικές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε τη νέα χρονιά για να μπορούμε κάθε μέρα να ξυπνάμε έτσι. Φυσικά και είναι απόλυτος ανθρώπινο να μην ξυπνάμε κάθε μέρα έτσι, να μην ξυπνάμε κάθε μέρα με τρελή διάθεση, να χοροπηδάμε, να χορεύουμε. Σίγουρα εκείνες οι μέρες αξίζουν λίγο παραπάνω να γίνουν διαφορετικές και τουλάχιστον εάν δεν ξεκινήσουν θετικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν θετικά. Οπότε πάμε γρήγορα να περάσουμε στο βίντεο. Σε περίπτωση που ακόμα να ακούτε μπουκωμένη, ναι, είμαι ακόμα άρρωστη. Αυτός ο καιρός και αυτό το μπούκωμα, παύλα κρύωμα, παύλα δεν ξέρω τι είναι, δεν πρόκειται απλά να φύγει ποτέ. Στο νούμερο 1, φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω το πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος. Για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας και να ξυπνήσουμε χαρούμενοι, σίγουρα πρέπει να έχουμε φτιάξει έναν καλό ύπνο. Να έχουμε βελτιώσει τον ύπνο μας, να έχουμε βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου μας. Και επειδή ξέρω ότι δεν είναι απόλυτα εφικτό κάθε μέρα να πετύχω να κοιμάμαι 8 ώρες, αυτό που προσπαθώ τουλάχιστον είναι να βελτιώσω την ποιότητα του ύπνου. Ακόμα και αν κάποιες μέρες είναι λιγότερες οι ώρες ύπνου, προσπαθώ τουλάχιστον να είναι ποιοτικές. Έχω προσπαθήσει να κάνω διάφορα πράγματα. Να πίνω τήλιο πριν κοιμηθώ ή να πίνω ένα χαμομήλι πριν κοιμηθώ. Γενικά το ζεστό ρόφημα προσωπικά εμένα βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μου και βοηθάει και το μυαλό μου λίγο, τον εγκεφαλό μου να χαλαρώσει από το άγχος της μέρας. Επίσης, τελευταία έχω δει αρκετά μεγάλη βελτίωση στο πώς αντιδρά ο οργανισμός μου στα αρώματα. Τελευταία έχω δοκιμάσει 2 σπρέι για τα μαξιλάρια που βοηθάνε πάρα πολύ στον ύπνο. Το πρώτο είναι το Calm, το οποίο το βρήκα στα Max & Spencer. Θα έχω τα συστατικά στα ελληνικά, γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπω στα αγγλικά και αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω την ελληνική του ονομασία, αλλά σίγουρα έχει λεβάντα. Και το άλλο ήταν δώρο από μια φίλη μου στα γενέθλιά μου, το οποίο λέγεται Cowshed Sleepy Cow. Είναι ένα συνδυασμό από εθέρια έλαια με λεμόνι, μύρτιλο, μέλισσα και βαλεριάνα. Αυτά τα 2 σπρέι τα ψεκάζω περίπου μισή ώρα πριν κοιμηθώ στο μαξιλάρι μου και έτσι όταν πάω να ξαπλώσω, ενεργοποιείται κάτι στον εγκεφαλό μου και κατευθείαν με χαλαρώνει. Έτσι έχω παρατηρήσει ότι έχει βελτιωθεί αρκετά ο ύπνος μου και αυτό έτσι με κάνει να ξυπνάω με μεγαλύτερη διάθεση. Στο νούμερο 2 θα σας μιλήσω για τη σημασία που έχει η προετοιμασία της επόμενης μέρας από την προηγούμενη νύχτα. Είναι κάτι που ακούω τη φωνή της μητέρας μου να μου το λέει από όταν ήμουν σχολείο. Το προηγούμενο βράδυ φροντίζω να φτιάχνω τα πράγματά μου, να βρίσκω τι ακριβώς θέλω να φορέσω την επόμενη μέρα, να φτιάχνω την τσάντα που έχω να πάρω στη δουλειά μου την επόμενη μέρα το πρωί, τι τετράδια χρειάζομαι, τι ημερολόγια πρέπει να πάρω μαζί μου, αλλά και τι μικροεξοπλισμούς χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Οπότε αυτά φροντίζω να τα έχω βάλει μέσα στην τσάντα από το προηγούμενο βράδυ. Τα έχω όλα στο γραφείο, οπότε με το που θα ξυπνήσω, ξέρω και τι ρούχα θα βάλω, όπου απλά θα ντυθώ γρήγορα, θα πάρω τα πράγματά μου και θα βγω από το σπίτι. Νούμερο 3. Πρωινό. Και αυτό το λέω για να το ακούσω και εγώ. Είμαι λάτρης του πρωινού. Με το που θα ξυπνήσω, θα ανοίξει το μάτι μου, πεινάω. Έλα όμως που πάρα πολλές φορές, είτε επειδή αργώ να ξυπνήσω, είτε επειδή βιάζομαι, όχι ακριβώς ξεχνάω να φάω πρωινό, αλλά δεν δίνω το σωστό χρόνο που πρέπει στο να κάνω τη σωστή προετοιμασία για το πρωινό, να κάτσω να χαλαρώσω και να φάω το πρωινό μου σαν άνθρωπος και μετά να ετοιμαστώ για να φύγω. Αποτέλεσμα, πάρα πολλές φορές δεν τρώω πρωινό και απλά φεύγω γρήγορα από το σπίτι και σταματάω σε ένα κοντινό καφέ για να πάρω ένα καφέ και κάτι να φάω στο χέρι. Και οι επιλογές που κάνω συνήθως περιέχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Οπότε, ναι, μεν τρώω πρωινό πάρα πολύ γρήγορα στο δρόμο και δεν είναι και σωστή επιλογή. Οπότε, φροντίστε να πάρετε το χρόνο που πρέπει για να προετοιμάσετε ένα καλό, θρεπτικό και υγιεινό πρωινό το οποίο θα σας κρατήσει μέσα στη μέρα και θα σας δώσει ακριβώς όλες αυτές τις θρεπτικές ουσίες που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε. Και εδώ μπαίνει το GIF που λέει συγγνώμη για όσα είπα ή ό,τι έκανα ενώ πεινούσα. Νούμερο 4. Μουσική. Εδώ είμαστε 50-50. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει καθόλου να ακούνε μουσική το πρωί, ή υπάρχουν άνθρωποι που απλά βάζουν μια playlist, χορεύουν, κάνουν ολόκληρη χορογραφία, ζουν τη ζωή τους στο musical κάθε πρωί που ξυπνάνε, τραγουδάνε στη Σκάλα του Μιλάνο, είναι στο Broadway. Ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Δεν το κάνω φυσικά κάθε μέρα. Αλλά τις μέρες που είτε από μόνη μου έχω διάθεση και θέλω να βάλω μουσική, είτε ξέρω ότι δεν έχω ξυπνήσει και πάρα πολύ καλά σήμερα, προσπαθώ από μόνη μου να μου φτιάξω τη διάθεση. Και αυτό το κάνω πάντα με το να βάλω την αγαπημένη μου playlist. Σε αυτό το σημείο θέλω να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας μουσική, τι ακούτε εσείς
γενικά σαν είδος μουσικής, αλλά και τι ακούτε συγκεκριμένα όταν ξυπνάτε, τι σας αρέσει να ακούτε. Είμαι από αυτούς που ακούνε διαφορετικά είδη και αυτά πάνε ανάλογα με τη διάθεσή μου. Αυτό όμως που μου αρέσει να ακούω κάθε πρωί και ξέρω 100% ότι αν ακούς αυτή τη λίστα, εντάξει, θα χοροπηδάω, θα χορεύω μόνη μου και θα έχω μια καταπληκτική ημέρα, είναι η disco. Λίγο ATLA, βρε παιδάκι μου, λίγο θέλω να ακούσω Daddy Cool, λίγο θέλω να ακούσω ABBA και να κάνω ολόκληρη χορογραφία με τζίπλα στο μάτι. Θέλω, ξέρω όμως ότι μετά θα μου φέρει ένα μεγάλο χαμόγελο. Νούμερο 5. Άσκηση και... ένα λεπτό. Πριν γυρίσετε να μου πείτε το οτιδήποτε, είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που θα σας πω ότι εντάξει παιδιά, λίγο ας χαλαρώσουμε λίγο με τη γυμναστική. Καταλαβαίνω ότι και ο Γενάρης θέλουμε να χάσουμε τα κιλά του Χριστουγέννων, αλλά όχι με τζίπλα στο μάτι να πάμε γυμναστήριο. Είναι όμως η άσκηση ένας τρόπος να ενεργοποιήσεις το σώμα σου και να ξυπνήσεις τον οργανισμό σου? Ναι. Από εκεί και πέρα είναι στο δικό σου χέρι και τι ακριβώς ταιριάζει στα δικά σου γούστα, το τι ακριβώς θα κάνεις. Αυτό που προσωπικά μου αρέσει να κάνω είναι μερικές χαλαρές κινήσεις yoga που έχω μάθει τελευταία και έχω προσαρμόσει λίγο στην πρωινή μου ρουτίνα. Διαφορετικά, εάν δεν έχω τόση όρεξη, τόσο χρόνο να κάνω yoga, αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι απλά να τεντώνομαι και να κάνω μερικές ασκήσεις τεντώματος. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά σίγουρα είναι κάποιος τρόπος να κινήσεις το σώμα σου και να ξυπνήσεις. Νούμερο 6. Καθαρός χώρος ίσον καθαρό μυαλό. Και σε αυτό το σημείο πάλι νομίζω ότι ακούω τη φωνή της μητέρας μου. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο υπέροχα ξυπνάω όταν ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω έναν τακτοποιημένο, περιποιημένο και καθαρό χώρο. Και δεν λέω το προηγούμενο βράδυ να ξεκινήσεις να κάνεις φασίνα όλο το σπίτι, αλλά μέσα στη μέρα σίγουρα θα υπάρξουν πράγματα, ρούχα, μικροπράγματα που θα πετάξεις από εδώ και από εκεί. Οπότε προσπαθώ πριν κοιμηθώ να έχω συμμαζέψει κάπως το χώρο γύρω μου, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να τα βρω όλα έτοιμα. Νούμερο 7. Αναπνοές. Για 5 λεπτά πριν σηκωθείς, δώσε στον εαυτό σου το χρόνο να κλείσεις τα μάτια σου και να αφοσιωθείς στις αναπνοές σου. Ζούμε κάποιες μέρες που είναι τόσο γεμάτες, ζούμε με τέτοιο άγχος, με τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας και στην καθημερινότητά μας, όπου εκείνα τα 5 λεπτά που θα πάρεις πριν ξεκινήσει η μέρα σου, δες το σαν μια προετοιμασία του εαυτού σου για τη μέρα που θα ακολουθήσει. Πίστεψέ με, είναι μόνο 5 λεπτά, πάρε μια βαθιά ανάσα, αργή εισπνοή και αργή εκπνοή και ειλικρινά θα δεις ότι αυτά τα 5 λεπτά θα σου αλλάξουν τη διάθεση. Νούμερο 8. Κάνε διαλογισμό. Έχω ξεκινήσει να κάνω διαλογισμό από τον Ιούνιο που μας πέρασε και ειλικρινά ακόμα δεν έχω καταλάβει εάν είμαι πρωινός τύπος για διαλογισμό ή απογευματινός, παύλα, βραδινός. Νομίζω ότι κάποιες φορές νιώθω καλύτερα όταν κάνω διαλογισμό το βράδυ, γιατί νιώθω ότι φεύγει όλο το άγχος της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, τις φορές που έχω ξεκινήσει διαλογισμό το πρωί, βλέπω κάποιες μικρές διαφορές και βλέπω ότι έχω περισσότερη όρεξη να κάνω πράγματα, έχω μεγαλύτερη ενέργεια. Προσπαθώ να αδειάσω το μυαλό μου από όλες μου τις ανησυχίες και αυτό που σκέφτομαι είναι το όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε χαλαρά, θα τα πετύχεις όλα σήμερα. Νούμερο 9. Ευγνωμοσύνη. Μία από τις τακτικές ευγνωμοσύνης που κατά καιρούς μου αρέσει να ακολουθώ είναι να γράφω 3 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Αυτά τα 3 πράγματα μπορούν να είναι πράγματα που είμαι ευγνώμων εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα ή γενικά στη ζωή μου. Μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι αυτή η μικρή λίστα με αυτά τα 3 πράγματα για τα οποία είμαστε όλοι ευγνώμονες αλλάζουν κατευθείαν τη διάθεση και μας κάνουν να εκτιμάμε περισσότερο κάποια πράγματα. Νούμερο 10. To-do list. Δεν θα μπορούσα ειλικρινά να μην αναφέρω στο σημερινό βίντεο το να κάνουμε λίστες με τις υποχρεώσεις που έχουμε μέσα στη μέρα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω να μην το παρακάνετε. Με το να γράφουμε μία λίστα που πρέπει να κάνουμε 10 ή 15 πράγματα μέσα στη μέρα, το αποτέλεσμα είναι απλά να αγχωθούμε γιατί νομίζουμε ότι έχουμε γεμίσει τη μέρα με τόσα πολλά πράγματα και κατευθείαν αυτό μας αγχώνει. Εάν λοιπόν εστιάσουμε στα πιο σημαντικά και βάλουμε μία προτεραιότητα σε αυτή τη λίστα, τότε και θα είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας και δεν θα ξεχάσουμε τίποτα και θα τα κάνουμε όλα. Νούμερο 11. Γράψε σε ένα ημερολόγιο τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου. Στα αγγλικά είναι το journaling. Αυτό που μου αρέσει εμένα και είμαι πάρα μα πάρα πολύ fan. Γράφω τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου, τα πάντα από όλα αυτά που νιώθω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θα μπορούσα να μην έχω δίπλα μου ένα μικρό τετραδιάκι, ένα notebook, ένα ολόκληρο τετράδιο όπου να ξέρω ότι εκεί θα γράψω τις ανησυχίες μου, τους φόβους μου, τα όνειρά μου, τις σκέψεις μου, τι νιώθω. Τις φορές όμως που έχω δοκιμάσει να γράψω και να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου όταν θα ξυπνήσω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ συναρπαστικό το ότι την ώρα που ξυπνάς και ο εγκέφαλός σου ακόμα δεν έχει ξυπνήσει 100%, το να αποτυπώνεις ένα κομμάτι χαρτί τις ανησυχίες σου, τα όνειρά σου και το τι ακριβώς σκέφτεσαι, δεν βγάζει κανένα νόημα
και βγάζει ένα νόημα ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά εκείνη την ώρα οι σκέψεις είναι κάπως θολές και πολλές φορές γράφεις πράγματα που αν τα διαβάσεις μεταξύ τους δεν βγάζουν κανένα νόημα. Αλλά αν όμως διαβάσεις μαζί κάποιες μέρες που συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, για παράδειγμα, μπορείς να καταλάβεις κάπως παραπάνω τον εαυτό σου και μπορείς να εμβαθύνεις τις σκέψεις σου, τις ανησυχίες σου και να ξεκλειδώσεις μάλλον κάποια κομμάτια που έχεις μέσα σου που δεν ξέρεις ότι σε προβληματίζουν. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν το κάνω κάθε μέρα, αλλά τις μέρες που το κάνω φροντίζω συγκεκριμένα να μην σκέφτομαι καθόλου και αυτό ακριβώς που έρχεται στο κεφάλι μου, αυτό ακριβώς αποτυπώνω και στο χαρτί. Νούμερο 12. Μακριά από κινητό. Την ώρα που θα ξυπνήσεις, ο εγκέφαλός σου είναι τόσο φρέσκος, έχει ξεκουραστεί από τον ύπνο, έχει πάρει τις δυνάμεις που θέλει για να ξεκινήσει καλά η μέρα του, για να σκέφτεται όλη μέρα. Το χειρότερο που μπορείς να του κάνεις είναι να του δώσεις μία μικρή οθόνη και να πηγαίνει να σκρολάρει στο Instagram. Το μόνο που κάνεις είναι εκείνη την ώρα που ξυπνάς κατευθείαν να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τη ζωή κάποιων άλλων. Για να μην μιλήσουμε τώρα για σύγκριση και ξεφύγουμε από το θέμα, εκείνη την ώρα ο εγκέφαλός σου που ξυπνάει δεν θέλει να βλέπει μία μικρή οθόνη του κινητού ή μία οθόνη του υπολογιστή της τηλεόρασης. Την ώρα που ξυπνάει θέλει να βλέπει και να κάνει ουσιαστικά πράγματα. Οπότε με το να ξυπνάμε και κατευθείαν ανοίγουμε το κινητό δεν προσφέρουμε απολύτως τίποτα. Νούμερο 13. Μίλα στον εαυτό σου την ώρα που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Έχω ξαναμιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε στον εαυτό μας όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και ειλικρινά είναι μία από τις αγαπημένες μου τεχνικές για να δίνω παραπάνω αξία και λίγη παραπάνω αγάπη στον εαυτό μου. Είναι εκείνη την ώρα σαν να είμαι εγώ η δικιά μου φίλη και να μου δίνω μία τεράστια αγκαλιά. Με το να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω ότι σήμερα θα τα καταφέρεις, σήμερα θα σκίσεις. Πάμε δυναμικά για μία υπέροχη ημέρα. Ξέρω αυτόματα ότι αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη δική μου αυτοπεποίθηση. Είμαι εγώ ο μεγαλύτερος υποστηρικτής προς τον εαυτό μου. Και αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανένας και θυμηθείτε με, είστε εσείς αυτοί που δίνετε τη μεγαλύτερη δύναμη και υποστήριξη στον εαυτό σας. Νούμερο 14. Άνοιξε τις κουρτίνες και πες καλημέρα με ένα μεγάλο χαμόγελο στη μέρα που έρχεται. Ακόμα και τις μέρες που δεν έχει καλημέρα, μου αρέσει απλά να ανοίγω τις κουρτίνες και να νιώθω ότι ξεκίνησε η μέρα, μπαίνει φως στο δωμάτιο. Αυτή η μικρή κίνηση δεν ξέρω, εμένα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Νούμερο 15. Ξύπνα λίγο νωρίτερα. Είτε ξύπνα νωρίτερα για να αποκτήσεις περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα σου, είτε απλά ξύπνα μία ώρα νωρίτερα για να πετύχεις την Ανατολή. Είναι κάτι τόσο όμορφο και τόσο μοναδικό και συναρπαστικό να μπορέσεις να δεις την Ανατολή. Τη Δύση τη βλέπουμε κάθε μέρα. Αν είχα να διαλέξω Ανατολή ή Δύση, νομίζω πάντα θα διάλεγα την Ανατολή. Όσο και να λατρεύω τη Δύση, την χρυσή αυτή ώρα και τα χρώματά της, την Ανατολή δεν τη βλέπω κάθε μέρα. Και αυτό γιατί δεν ξυπνάω κάθε μέρα τόσο νωρίς ώστε να την πετύχω. Αλλά τις μέρες που ξυπνάω νωρίς και τις μέρες που την προλαβαίνω, ειλικρινά είναι πανέμορφο γιατί ξέρεις ότι εκείνη την ώρα ξυπνάει ο ουρανός, ξυπνάει ο κόσμος και αυτό και μόνο σαν σκέψη με κάνει να ξυπνάω κι εγώ με μεγαλύτερη διάθεση. Νούμερο 16. Ξύπνα νωρίτερα για να διαβάσεις ένα βιβλίο. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερη επιλογή από το να είμαστε κατευθείαν με το που θα ξυπνήσουμε με το κινητό. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλεις ακριβώς να δώσεις την τροφή που χρειάζεται ο εγκέφαλός σου εκείνη την ώρα που είναι σαν σφουγγάρι, μπορείς να του δώσεις απλόχερα ένα βιβλίο. Μπορείς να διαβάσεις 5 σελίδες από το αγαπημένο σου βιβλίο. 5 σελίδες από ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την προσωπική ανάπτυξη. 5 σελίδες από ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί να σου μάθει πράγματα. Εκείνη την ώρα ο εγκέφαλός σου πραγματικά απορροφάει τα πάντα. Νούμερο 17. Σήκω και το πρώτο πράγμα που κάνε είναι να φτιάξεις το κρεβάτι σου. Αυτό θα σε βοηθήσει έτσι ώστε μετά να μην μπεις στον πειρασμό, να ξαναξαπλώσεις και να χάσεις ώρα από το πρωινό σου και να νιώσεις κατευθείαν ότι κάνεις κάτι, ότι ξεκινάς να κάνεις μερικά tasks που έχεις μέσα στη μέρα, ξεκινάς να κάνεις μερικές δουλειές και έτσι αυτό σου φτιάχνει και λίγο το χώρο, σου φτιάχνει και λίγο τη διάθεση. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με το που σηκωθείς να πεις ωραία, πάμε τώρα κατευθείαν να κάνουμε το νοικοκυριό, να φτιάξουμε το κρεβάτι. Σίγουρα όμως αυτό θα σε βοηθήσει και κατευθείαν θα αλλάξει και το πώς είναι το δωμάτιό σου.
Νούμερο 19. Με την ίδια λογική που σας είπα νωρίτερα, όχι στο κινητό και όχι στα social media, για να μπορούμε να σηκωνόμαστε λίγο καλύτερα, μπορείς να βάλεις το κινητό σου μακριά από το κρεβάτι σου, έτσι ώστε το επόμενο πρωί που θα χτυπήσει το ξυπνητήρι να πρέπει όντως να σηκωθείς από το κρεβάτι για να πας να κλείσεις το ξυπνητήρι. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα μικρό στούντιο, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχω έναν ενιαίο χώρο. Εάν έχετε κανονικό διαμέρισμα ή σπίτι, βάλτε το κινητό και σε άλλο δωμάτιο. Θα βοηθήσει πραγματικά να σηκωθείτε κατευθείαν και να βάλετε τον οργανισμό σας και τον εγκέφαλό σας σε μια πιο γρήγορη διαδικασία ξυπνήματος. Και τέλος περνάμε στο νούμερο 20, που όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν εάν δεν βάλουμε μια πρωινή ρουτίνα και γενικά να την ακολουθήσουμε. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι σας αρέσει από τα 19 πράγματα που σας είπα, από τις 19 ιδέες που σας έδωσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρείτε αυτά τα πράγματα που ταιριάζουν σε εσάς και στις δικές σας ανάγκες. Διαμορφώστε μία ρουτίνα με τα πράγματα που σας αρέσει να ακολουθείτε με το που ξυπνάτε, φτιάξτε τη μικρή σας καθημερινή πρωινή ρουτίνα και ακολουθήστε την. Και ειλικρινά θα δείτε ότι το κάθε πρωινό θα κυλάει τόσο όμορφα, τόσο ομαλά, αυτό θα σας φτιάχνει τη διάθεση, θα σας γεμίσει με τεράστιο χαμόγελο, ενέργεια και ακόμα τις μέρες όπου δεν ξυπνάμε καλά, γιατί είναι απόλυτα ανθρώπινο, απόλυτα φυσιολογικό, κάποιες μέρες να είσαι μέσα στην ενέργεια και κάποιες άλλες απλά να μην θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι, να μην θέλεις να δεις άνθρωπο, να είσαι πάρα πολύ πεσμένος. Όχι απαραίτητα γιατί έχει γίνει κάτι, αλλά γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω μας τελευταία, πάρα πολλά γεγονότα μας θλίβουν, πάρα πολλά γεγονότα μας απογοητεύουν. Υπάρχουν κάποιες μέρες που απλά δεν αντέχουμε άλλο. Εκείνες τις μέρες που νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, αυτή η μικρή ρουτίνα είναι που θα σε κρατήσει. Είναι αυτή η ρουτίνα που τουλάχιστον αν δεν ξεκινήσει η μέρα σου καλά, μπορεί να γίνει καλύτερη στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω από αύριο να ξυπνήσετε με μεγαλύτερη διάθεση και με μεγαλύτερη θετικότητα. Γράψτε μου παρακαλώ από κάτω στα σχόλια ποιες είναι οι δικές σας πρωινές θετικές συνήθειες που ακολουθείτε για να φτιάξετε τη μέρα σας, για να ξεκινήσει η μέρα σας με μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί ειλικρινά δεν ξέρω, με ενδιαφέρει πραγματικά να βλέπω πώς ξυπνάνε άνθρωποι χαρούμενοι. Γιατί αυτό σε κάνει και σαν χαρούμενο. Βλέπεις έναν άνθρωπο χαρούμενο και αυτό και σε κάνει και σαν χαρούμενο. Και έτσι, αυτή η ενέργεια, αυτή η αλληλεπίδραση, η θετική αλληλεπίδραση, έχει μια αρκετά θετική συνέχεια στη μέρα σου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ θετικότητα υπάρχει εδώ πέρα. Γράψτε μου επίσης τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα ή σε επόμενο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε πάντα, μα πάντα να χαμογελάτε. Και καλά και πολλά. Μουα! Γεια σας!